του σιωνισμού. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί σήμερα ο Πάπας, και διότι έχει τυφλωθεί μετά από την απομάκρυνση και την αντιφορά προς το Πνεύμα το Άγιο, και από την άλλη μεριά υπάρχει, ναι, υπάρχει ο έλεγχος άμεσα και έμεσα, υπάρχει και αυτό το αλάθητο και η φιλοδοξία και η μορία, όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούν ένα πλέγμα που δεν ξέρει και ο ίδιος τι κάνει. Μιλάει για Χριστό, ενώ στην ουσία υπηρετεί τα σχέδια των αντιχρίστων δυνάμεων. Αυτή λοιπόν η κατάσταση έρχεται τώρα να μπούμε εμείς μέσα σε αυτή τη χωάνη, όπως είμαστε, απροέτοι είμαστε, χωρίς την συνειδητότητα της ορθοδόξου και εθνικής μας υποστάσεως, να μπούμε μέσα σε αυτή την χωάνη, και μάλιστα με την τελευταία σύμβαση Σέγγεν να δώσουμε και τα όρια. Δηλαδή το κράτος, αυτό που πολέμησαν και έχησαν αίματα και θυσίες άπειρες, να το δώσουμε, να πούμε δεν το θέλουμε, θα το ελέγχουν άλλοι. Τα σύνορά μας θα τα ελέγχουν άλλοι. Καλά, δεν έχει καμία αφισβήτηση κανείς σήμερα, νομίζω και εγώ και η Ανδρέα, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός, είναι νομάρχης, έτσι δεν είναι? Οι αποφάσεις όλες παίρνονται στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, και εμείς είμαστε μια νομαρχία. Και ό,τι δεν πέτυχε το Τρίτο Ράιχ με τον πόλεμο, μάλιστα εχθές είχαμε και την επέτειο από το 1941, το επέτυχε το Τέταρτο Ράιχ, το οποίο υπάρχει σήμερα και δημιουργείται με τον Κολ, με τα Μάρκα. Ό,τι δεν πέτυχαν τα Στούκα, το πέτυχαν τα Μάρκα. Δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση σε αυτά. Έτσι είναι. Και βλέπεις τον Μάρκο πώς καλπάζει και πώς αγωνιάει η δραχμή να ακολουθήσει. Έχουμε μια επικυριαρχία των κράτων. Αλλά να δείξουμε, κυρίες και κύριοι, ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ το οποίο έκανε εδώ και 8 χρόνια η TV Press. Ξέρετε ότι επάνω στην ταυτότητά σας κουβαλάτε το σύμβολο του Αντίχριστου, το 666, και τη μορφή του. Κι όμως συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Εκεί λοιπόν έρχεται κάποιος και ρωτάτε ποιες δυνάμεις είναι εκείνες. Γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Κάποιος σχεδίασε αυτή την ταυτότητα. Γιατί αυτός ο κάποιος που προκρίθηκε να σχεδιάσει αυτή την ταυτότητα, που φέρνουν όλοι οι Έλληνες από το Δημότυχο μέχρι κάτω το Ρέθυμνο και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, γιατί προκρίθηκε αυτός, γιατί έκανε αυτό το σχέδιο, γιατί πέρασε λοιπόν μέσα στην ταυτότητά μας και έχουμε στη θέση της καρδιάς οι περισσότεροι, από εκεί το έβγαλε πριν από λίγο ο φίλος μου και μεγάλος αγωνιστής Ορθοδοξίας, ο Γιώργος Μαρκουλάτος. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι μας οδηγούν σε μια ομοιρία προς αυτήν την κατεύθυνση, να έχουμε αυτή την ταυτότητα και να κουβαλάμε τον Αντίχριστο επάνω μας, εκεί στη θέση της καρδιάς? Και όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό το συγκλονιστικό, το οποίο τώρα σας λέμε, το είχαμε βγάλει εμείς στην TV Press, με εκείνη την περιορισμένη εμβέλεια που έχει εδώ την TV Press. Δείτε, κυρίες και κύριοι, πώς και εσείς μπορείτε να κάνετε ένα πείραμα, να διαπιστώσετε ότι πάνω στην ταυτότητά σας υπάρχει το σύμβολο του Αντίχριστου. Είναι απεικόνηση από τη νέα ταυτότητα την οποία επενόησε και σχεδίασε το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι βλέπετε, είναι μια απλή εικόνα η οποία δεν λέει τίποτα. Εάν όμως ψάξετε καλά, όπως έψαξε ο φακός της TV Press, και πειραματιστείτε με ένα, αν θέλετε, κουτί από γάλα, θα αποκαλυφθούν ορισμένα σημαντικά πράγματα. Δείτε λοιπόν τι θα γίνει τώρα με το πείραμα που θα κάνουμε μπροστά στην κάμερα. Το χαρτί το γυρίζεται ανάποδα την εικόνα, με αυτή την έννοια. Παίρνουμε ένα κύλο φακό, λέει το κουτί. Ναι, το κουτί. Και κοιτάξτε λοιπόν τώρα πως ο αριθμός 666 σχηματίζεται μέσα στο κουτί αυτό το κύλο. Το 666. Στο δε μεσαίο εξάρι. Κάτω από το μεσαίο εξάρι, όσο είναι τον βεβαίως να δείξει ο φακός, σχηματίζεται το κεφάλι του Σατανά. Αυτός είναι ο περίφημος 666. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό συνέβη τυχαίως και δεν είναι μια επινόηση η οποία στήθηκε για κάποιους ειδικούς λόγους που ξέρει μόνο η κυβέρνηση και ο κύριος Κουτσόγιωργας, ο οποίος ήταν υπουργός εσωτερικών όταν σχεδιάστηκε και επινοήθηκε αυτό το σχέδιο. 666. Το σήμα του Σατανά στις τσέπες σας από τώρα και μετά, από τώρα που θα κυκλοφορήσουν οι καινούργιες ταυτότητες του ΠΑΣΟΚ. Για όσους δεν μπορούν να εντοπίσουν ακριβώς τα εξάρια, έχουν φωτοτυπηθεί εδώ. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Και βγαίνει αυτό το σχήμα το οποίο σας δείχνουμε τώρα. Ναι.
Να λοιπόν, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ναι, κύριε Σαγκύρη, να τη βγαίνει ακριβώς από το ρεπορτάζ. Λοιπόν. Μια διευκρίνηση ότι αυτή ήταν μια σηματοδότηση που είχε προγραμματιστεί για τις νέες ταυτότητες. Αυτή τη ταυτότητα που δείξαμε προηγουμένως είναι η παλαιά ταυτότητα. Αυτή η οποία είναι καθιερωμένη και δεν έχει αυτό το σήμα. Να ψάξει καλά. Όχι, δεν το έχει. Να ψάξει καλά. Δεν είναι. Καλά. Όχι, όχι. Είναι, ήταν... Και να ψάξει καλά και το πεντοχίλιαρο. Εντάξει, για το πεντοχίλιαρο. Αλλά να ψάξει καλά και το πεντοχίλιαρο. Όχι, Γιώργο μου, θέλω αυτό να το, το διευκρινίσουμε. Επαναλαμβάνω πάλι. Επαναλαμβάνω πάλι. Προγραμματισμένη για τις ταυτότητες της νέας. Σε κάθε πλευρά που μπορούν να έχουν επαφή με τον πολίτη, έχουν δημιουργήσει τα σύμβολα. Και στο πεντοχίλιαρο. Ήδη εμείς ψάχνουμε πάρα πολύ καλά το 10.000. Μήπως ανακαλύψουμε και εκεί κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός. Η αγωνία μου εμένα είναι μία. Ποιος μηχανισμός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και τα περνάει? Αυτό είναι. Ποιος μηχανισμός? Εδώ έχουμε έναν αγώνα δικαστικό, 3,5 χρόνια ολόκληρα, για να φύγει από την κάρτα απεριορίστων διαδρομών το σύμπλεγμα του 666, που ήταν εμφανέστατο. Και το πέρναγαν με χίλιες δικαιολογίες, κάνανε κολοβή πλατεία, κάνουν 1,000 είπαν, ενώ στην ουσία ήταν το σύμπλεγμα και τελικά με την επιμονή και τους δικαστικούς αγώνες που έκανε το Ελληνοορθόδοξο κίνημα, έφυγε και τώρα η κάρτα απεριορίστων διαδρομών είναι χωρίς αυτό το σφραγίδα του να προσθέσω και το προείμε. Σε όλα αυτά, Γιώργο μου, είπες προηγουμένως ότι αμφιβάλλεις για τον παπισμό. Ότι προσέχετε. Δεν είπα αυτό. Ναι. Τα ελληνικά είναι πολύ καλά. Όχι, 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 όχι. Ήταν για το θέμα του Αντιχρίστου. Ερωτώσα δημοσιογράφο. Για το θέμα του Αντιχρίστου. Και λέω το εξής. Είναι δυνατόν. Ερώτημα θέλω. Ναι, είναι ερώτημα. Πέστε. Ο χριστιανισμός εκείνης της πλευράς. Ναι. Η άλλη πλευρά του χριστιανισμού. Όπως και το κάνουμε. Δεν μπορούμε να μην βλέπουμε ότι είναι μια θρησκεία που έχει ως λατρεία το Χριστό. Άλλη πλευρά από τη δική μας. Εγώ θεωρώ ότι η θρησκεία μας είναι η εκτουσία. Να σας απαντήσω. Μπορεί λοιπόν αυτή να μηχανεύονται επιστροφή του Αντίχριστου? Βεβαίως. Ακούστε να δείτε. Να σας πω πώς θα γίνει. Αντίχριστο λένε οι πατέρες, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, τον λύκο, ο οποίος έρχεται εν ενδύμαση προβάτου. Προσέχτε. Εκείνος ο οποίος φεύγει και καταπατεί το πνεύμα τας αποφάσεις των Αγίων Οικουμενικών Συνόλων και προβάλλει ένα αλάθητο, ενώ στην Εκκλησία υπάρχει το δημοκρατικό σύστημα των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και λέει ότι έχω το αλάθητο. Προσέχτε, που δεν προευλήθη ούτε από τον ίδιο τον Κύριό μας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το ονόματι μου. Το ένα λοιπόν που προβάλλει, το αλάθητο και το πρωτείο, είναι που τον καταδικάζει και τον θέτει ως ψευδοπροφήτη και πρόδρομο του αναμενωμένου Αντιχρίστου. Διότι Αντίχριστος δεν είναι εκείνος ο οποίος λέει ότι είμαι Χριστός. Βλέπετε, η λέξη το λέει, Αντιχριστού. Δεν θα έρθει δηλαδή ως διάβολος, θα έρθει ως Χριστός. Επομένως προετοιμάζει το έδαφος και βλέπετε ότι είναι ο κύριος υποκινητής του οικουμενισμού, ο οποίος οικουμενισμός παραδέχεται όχι μόνο όλες τις αιρέσεις, αλλά ήδη πήγαμε στην πανθρησκεία της Μασονίας, που δέχονται μια νέα εκκλησία στην οποία θα συμμετάχουν και Τούρκοι και Βουδιστές κλπ. Τίνουμε δηλαδή στην εκκλησία της Αντιχρίστου εποχής ή του Αντιχρίστου, που προετοιμάζει την άνοδο και την έλευση του Αντιχρίστου. Τι κάνει η Ορθοδοξία για να μπορέσει να αγκαλιάσει τα απελευθερωμένα έθνη της Σοβιετικής Ένωσης, τα οποία είναι Ορθόδοξα? Δηλαδή, τι κάνουμε να φτάσουμε στην Αρμενία, να φτάσουμε πάνω στην Ουκρανία? Εκεί έχουμε Ορθόδοξους λαούς όλους. Ή στην Σερβία, ή στη Βουλγαρία κτλ. Το πρώτο θέμα, αδερφέ Γεώργη, κατά τη γνώμη τη δική μας, είναι η Εκκλησία της Ελλάδος να επιστρέψει από εκεί που έφυγε, στην παράδοση της Αγίας Ορθοδοξίας, και να ενωθεί. Να ενωθεί και ορτολογικός, να ενωθεί με την Ρωσία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και τα Ιεροσόλυμα, και δεν μπορεί να είναι με το ένα πόδι στον Πάπα να κάνει Χριστούγεννα με τον Πάπα και στο άλλο το Πάσχα να εορτάζει με τα Ιεροσόλυμα την Αγία Ανάσταση. Πρέπει δηλαδή να ενωθεί η Εκκλησία, να αποκτήσει τη δύναμή της, να σταματήσουν μέσα στον ελλαδικό χώρο οι διαφωνίες και όλα αυτά τα σχήματα που έχουν δημιουργηθεί από το 24. Και τότε θα αποκτήσει την έγκλη και τη δύναμη και θα έχει και την ευλογία. Δηλαδή η πρόταση είναι η αλλαγή του ορθολογίου. Η επιστροφή. Όπως την έκανε ο Σεβασμιότατος Καντιώτης στη Βουλή, στη Σύνοδο, που είπε ότι πρέπει να επιστρέψουμε. Και είπανε βέβαια οι Άγιοι Συνοδικοί ότι χρειάζεται πανορθόδοξο σύνοδος. Και εμείς λέμε, γιατί τότε που άλλαξε το ορτολόγιο δεν έγινε πανορθόδοξο σύνοδος
και επιζητούν σήμερα που πρόκειται ένα μεγάλο σφάλμα να επανορθώσουν, επιζητούν επανορθόδοξο σήμερα. Για ποιο λόγο? Είναι... Και το Άγιο Όρος πρέπει να διευκρινίσετε ότι γιορτάζει ακριβώς με το παλιό ημερολόγιο, έτσι είναι. Έχουμε ακόμα μόλις ένα λεπτό, φάγαμε τελικά τον Ιωάννη, να μιλήσουμε λίγο, αλλά η Ορθοδοξία είναι μέσα στην καρδιά μας και μας τραβάει προς τα εκεί. Να κλέψουμε λεπτά. Έχουμε δύο λεπτά μόνο. Είναι γεγονός για να κάνουμε, γιατί είναι ένα τόσο τεράστιο θέμα και εμείς πιάσαμε από εδώ, πιάσαμε από εκεί, προσπαθήσαμε κάτι να πούμε. Τουλάχιστον χτυπήσαμε καμπάνες. Ναι, αλλά ήταν ένα ψέλισμα. Χτυπήσαμε καμπάνες. Πρέπει λοιπόν... Μα δεν εξαντλείται η Ορθοδοξία μέσα σε μία ώρα. Όχι, ούτε σε μία, ούτε σε πολλές ώρες. Για να κάνουμε ένα περίγραμμα αυτών που είπαμε και όσων δεν είπαμε και ζητάμε συγγνώμη από τους αγαπητούς τηλεθεατάς, διότι είναι πολύ μεγάλο το θέμα και εσύ Γιώργο μου το γνωρίζεις, το ζεις, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η λύση του προβλήματος είναι να γίνουμε όλοι πιο πιστοί, πιο ορθόδοξοι. Όπως είπε ο Ανδρέας προηγουμένως, να δούμε τι κενά έχουμε αφήσει στην πορεία. Να δούμε ότι μετά από τους πατέρας του 21 που πολέμησαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος, την ελευθερία, ήρθε εδώ προτεσταντισμός. Ήρθανε πνεύματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τη θυσία και το αίμα. Και φτάνουμε στην σημερινή παρανοϊκή κατάσταση. Θα πω μόνο ένα παραδειγματάκι για να δούμε τι παλαβά πράγματα κάνουμε. Δεν ξέρω αν οι λέξεις έχουν διαφυλάσσουν ακόμη το νόημά του. Μπαίνουμε καθημερινώς στα βαθιά νερά μιας Ευρώπης που είπε ότι η ελληνική γλώσσα δεν χρειάζεται και ακόμη και στις ταυτότητες θέλει τα λατινικά στοιχεία, εις επίρρωση ότι γίνεται αναζωπήρωση αυτής της αυτοκρατορίας της ρωμαϊκής με άλλα σχήματα προσαρμοσμένα στα σημερινά μέτρα, και δεν μιλάμε Εκκλησία και λαό. Ο Κύριος δεν μίλησε λατινικά ούτε μία στιγμή. Εκτός από την γλώσσα της περιοχής μίλησε εν συνεχή ελληνικά. Ναι. Γιατί η Γαλιλαία εκείνη την εποχή εκατοικείται από Έλληνες. Από Έλληνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και μάλιστα είπε ότι ήρθε η στιγμή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Με την ελληνική γλώσσα. Επομένως λοιπόν αυτά τα οποία ο ίδιος είπε, εμείς θα τα καταπατήσουμε προσφέροντάς τα στους Λατίνους. Αυτό γίνεται. Τι άλλο δεν θα προδώσουμε. Αυτό γίνεται. Κύριο. Αυτό γίνεται και είναι εσχάτη προδοσία, έστω και αν γίνεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και αυτήν την ώρα δεν μιλάει ούτε λαός, ούτε πολιτικοί άρχοντες, όσο πρέπει, ούτε η Εκκλησία, όταν πέρασε στα ψηλά των εφημερίδων. Είδηση προχθεσινή που έλεγε ότι μετά από ό,τι μας φέραν από την Ευρώπη η γλώσσα η ελληνική να εξαφανιστεί για να μην γνωρίζουν το Ευαγγέλιο και την αλήθεια της Ορθοδοξίας και τους πατέρας, οι Σέρβοι βάζουν στα σχολεία τους πρώτη μοναδική γλώσσα την ελληνική και υποχρεωτική. Και αυτά περνάνε στα ψηλά από, σαν... τους, από, τους, από τους Έλληνες. Φτάσαμε όμως στο τέλος, μου λέγατε τον Παντρόλ. Μία τελευταία λέξη, αφού σας ευχαριστήσουμε για όλα. Εμείς αυτή τη στιγμή, επειδή έχετε και την ιδιότητα αντιβουλευτική, θα σας παρακαλέσουμε πολύ ότι το θέμα του ηλεκτρονικού φακελώματος ή της συνθήκης του Σέγγεν δεν μπορεί να περάσει χωρίς να εγκρίνει ο ελληνικός λαός μέσα στο Σύνταγμα και να φακελωθούμε συνταγματικώς, δηλαδή να παραδώσουμε την προσωπική μας ελευθερία και τις νέες γενναίες εις αγνώστους ανθρώπους μου, που θα μας ελέγχουν από το Στρασβούργο, αλλά να... πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, συγχωρέστε με, σε αυτό το πράγμα. Ακριβώς, δε. Ακριβώς. Εδώ δεν Εγώ δεν λόγος. Θέλω να ζήσω με, το, με τον υπάρχει, τρόπο του ηλεκτρονικού λόγος και νόσου. Ούτε να μου αλλάξουν την ταυτότητα, Ανδρέα, ούτε τα πάντα. Μην μείνουμε στο ευχολόγιο. Πράξεις, υπογραφές. Υπογραφές για δημοψήφισμα και αυτό έρχεται μέσα στη Βουλή. Έτσι. Και υπάρχει πίεση. Κάντε δημοψήφισμα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι σοβαρό το θέμα. Κυρίες και κύριοι, ο χρόνος όμως είναι αμήλικτος. Είναι μεγάλο θέμα της Ορθοδοξίας. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Οι μέρες που είναι θα ξαναασχοληθούμε. Θα έχουμε και άλλους προσκεκλημένους όσο πλησιάζουμε στις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το σιγά τη χωρίς όνομα. Εγώ να ευχαριστήσω δύο καλούς φίλους, συγκεκριμένους και συναγωνιστές από τα παλιά για την Ορθοδοξία, τον Τίμιο Αυτό Καλό Αγώνα,
τον Γιώργο τον Μαρκουλάτο και τον Ανδρέα τον Λυρακίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Η ευλογία του Κυρίου μαζί σας. Αμήν. Ας περάσουμε λοιπόν στο συνεργάτικο σώμα τώρα.